Κυρίες και κύριοι, και έχουμε την τιμή και να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του ηχό τον κύριο Πλακιωτάκη. Να τον καλημερίσω. Καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Κουραστήκατε? Δεν έχετε αφήσει χωριό, γωνιά στο Λασίθι που να μην τα... τώρα είναι δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που γίνεται αυτός ο γύρος. Νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε ξανά με τους πολίτες. Καταρχάς να τους ευχαριστήσουμε για το συντριπτικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και βεβαίως να ανταλλάξουμε απόψεις για τις επερχόμενες εκλογές της 25ης Μαΐου, που είναι εκλογές για τις οποίες η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί μια ασφαλή, ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον κυβερνητικό μας σχεδιασμό. Το δήλωσε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός χθες, έτσι, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή πάμε σε εκλογές τον Αύγουστο, σε νέες εκλογές? Ο Πρωθυπουργός νομίζω είπε το αυτονόητο. Αυτή την ώρα χρειάζεται η χώρα σταθερότητα, χρειάζεται σιγουριά και εν μέσω έντονων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εξελίξεων χρειάζεται ένα ισχυρό Πρωθυπουργό και μια ισχυρή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα προς το μέλλον, και βεβαίως γνωρίζοντας ότι η γειτονική χώρα βγαίνει από εκλογές όπου η αλήθεια είναι ο Τούρκος πρόεδρος ενισχύθηκε σημαντικά. Αντίστοιχα λοιπόν στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ισχυρή κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό για να διασφαλίσουμε όλα τα θετικά πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα αν θέλετε να προχωρήσουμε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που πρέπει ακόμα να γίνουν στην χώρα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας χαρακτήρισε εδώ ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη του εδώ στην Ιεράπετρα, στο Λασίθι, ως ο Υπουργός που έκανε μπόλικη δουλειά. Ήρεμη δύναμη. Δηλαδή, χωρίς πολλές φανφάρες έτσι όπως το εισέπραξα. Και σιωπηλά δουλεύατε. Αυτό πώς σας έκανα νιώσετε? Εντάξει, νομίζω δηλαδή ήταν ηθική, ας πούμε, ικανοποίηση από αυτό. Αποτέλεσε μια αναγνώριση των όλων προσπαθειών. Νομίζω ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε το, αν θέλετε, το αυτονόητο για μια κυβέρνηση συνολικά που μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και συγκυρίες διαχειριστήκαμε τρεις παγκόσμιες κρίσεις, καταφέραμε και υλοποιήσαμε σχεδόν το σύνολο των προεκλογικών μας εξαγγελιών. Μία από αυτές ήταν η προστασία των θαλασσίων σύνορων της πατρίδας μας, διότι από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα και είναι αποφασισμένη να τα προστατεύσει. Αυτό κάναμε. Μειώσαμε πάνω από 80% τις μεταναστευτικές ροές. Θεσμοθετήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την νησιωτικότητα με συγκεκρισμένες εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Προχωράμε στην αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς επίσης και στον εξυγχρονισμό των λιμανιών μας. Ήταν κάτι νομίζω που χαρακτήρισε την τετραετία μας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Και εγώ θα προσθέτετα ότι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, αν θέλετε, είναι ότι δώσαμε αναπτυξιακή δυναμική σε ένα Υπουργείο που το είχαμε συνηθίσει μόνο να ασχολείται κυρίως με θέματα ναυτιλίας. Εμείς ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τα θέματα της νησιωτικότητας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νησιωτών μας και κάτι βεβαίως που μας το πιστώθηκε, ιδιαίτερα από την νησιωτική Ελλάδα, που αν δείτε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με την υπηρετική. Βέβαια, τα ποσοστά γενικώς ήταν πολύ μεγάλα σε ολόκληρη την χώρα. Έχει μπλε όλη η Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι κάτι που χαρακτήρισε συνολικά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η αποτελεσματικότητα. Χωρίς βέβαια να ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα τα θέματα, έτσι. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα ακόμα. Ότι έγιναν και λάθη. Προφανώς και έγιναν και λάθη. Όμως το ισοζύγιο ήταν σίγουρα θετικό. Η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, σας κατηγορεί και κατά καιρούς ακούμε για pushback. Εκεί τώρα τι απαντάτε εσείς? Είναι, συμβαίνουν, τι γίνεται? Και θέλω να σταθούμε περισσότερο στην Τουρκία, το αναφέρετε και εσείς ως πρώτο. Αν φοβάστε ότι θα έχουμε πάλι κάποια
έτσι, γεγονότα, είτε στον Εύρο όπου κάτι γίνεται και εκεί, και με την είτε... αναφορά του κ. Ερντογάν, ναι, στην ορκομοσία, ναι, περί Γαλάζιας Πατρίδας, Πατρίδα, δηλαδή, ξανά, αναβάθμισε αυτό μπροστά, ναι, σε παγκοσμίως, σε μεγάλους ηγέτες άλλων κρατών, ναι, ήταν. Οπότε, μια προσπάθεια πώς το διαχειρίζεστε? Να τα βάλουμε ένα-ένα. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι εμείς επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι μία διαφορά ουσιαστικά έχουμε με την Τουρκία, αυτή την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, η Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Από την άλλη βεβαίως έχουμε επίσης ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε και τα θαλάσσια αλλά και τα χερσαία σύνορά μας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Εμείς τα τελευταία μόνο 3 χρόνια έχουμε διασώσει πάνω από 40.000 συνανθρώπους. Αυτό είναι απάντηση στα pushbacks. Και όπως έχω δηλώσει, έχει δηλώσει προφανώς και ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν ασχολείται με τα push forward, δηλαδή ποιος ουσιαστικά χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί τους συγκεκριμένους απελπισμένους ανθρώπους, ποιος ουσιαστικά τους βοηθάει να μετακινηθούν προς την ουσιαστικά κεντρική Ευρώπη, διότι αυτός είναι, αυτό είναι ο στόχος τους, σε μία ασφαλή πλοιάρια, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Αρκεί να σας πω ότι το λιμενικό σώμα τα τελευταία 3 χρόνια έχει συλλάβει πάνω από 451 διακινητές και έχει εξαρθρώσει πάνω από 19 κυκλώματα. Από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη τα τελευταία χρόνια. Στο ερώτημά σας λοιπόν είναι ότι απαντάω ως εξής, ότι τα στελέχη μας πάντα ενεργούν με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες 24 να κάνουμε. Έχετε σκεφτεί, κύριε Υπουργέ, να αλλάξει αυτό, δηλαδή να μην είναι η χώρα μας αυτή που θα πρέπει να περιθάλψει πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Και να προωθούν προς τις χώρες που οι ίδιοι θέλουν? Το έχετε σκεφτεί αυτό, να αλλάξει το Δουβλίνο? Το μεταναστευτικό, προσέξτε, το μεταναστευτικό δεν είναι αμυγό ζήτημα της Ελλάδος, είναι ευρωπαϊκό. Είναι ευρωπαϊκό. Μέχρι όμως να ξεβρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε, δηλαδή, αυτή τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση, γιατί και η Ιταλία έχει το παρόμοιο πρόβλημα, να αλλάξει αυτό, να μην είμαστε χώρα υποδοχής, ας πούμε, γιατί... με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σας είπα, το μεταναστευτικό, επειδή το βλέπουμε και το βιώνουμε και το ζούμε καθημερινά, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, αλλά σας είπα, εδώ χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο θέμα. Χρειάζεται μια πολιτική ενίσχυση, για παράδειγμα, των χωρών από τους οποίους ξεκινάει ουσιαστικά το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολεμικές συγκρούσεις και αυτό ήταν αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλο κύμα. Αλλά σήμερα δεν έχουμε προσφυγικό, σήμερα έχουμε μεταναστευτικό πρόβλημα. Περισσότερο έχουμε οικονομικούς μετανάστες από χώρες της. Οικονομικούς, μπορώ να πω. Κοιτάξτε, νομίζω είναι συνδυασμός παραγόντων, αλλά αυτό που προέχει είναι να υπάρξει μια συνολική διευθέτηση του συγκεκριμένου. Διαφορετικά, χρόνο με το χρόνο, να, μέρα με τη μέρα, εμείς έχουμε καθημερινά, λέω εμείς, συγγνώμη, αλλά εντερήν του λόγου, υπάρχουν περιστατικά καθημερινά στο Αιγαίο. Μια έτσι απάντηση στο Δουβλίνο 2, το οποίο μας έχει δεσμεύσει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και εμάς και την Ιταλία, έχει πέσει πάνω στο τραπέζι να υπάρχει ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στα κράτη τα οποία πριν εισέλθουν στο κομμάτι της Ευρώπης, να δηλώνονται και τα κράτη επιλογής. Είναι μια πρόταση που θα μπορούσε να θεωρηθεί μια βάση συνεννόησης, όπως είπε και η κυρία Τσαγκαράκη, σχετικά με την Ιταλία και όχι μόνο, γιατί είναι και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά πολύ λιγότερο στο πρόβλημα αυτό.
να μπορέσουμε να συζητήσουμε εκ νέου το μεταναστευτικό στο σύνολο της Ευρώπης. Για μένα η βάση εκκίνησης μιας συζήτησης είναι να αντιληφθεί το σύνολο της Ευρώπης ότι είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Διότι αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, επειδή ξέρετε η Ελλάδα είναι λίγο μακριά από την κεντρική Ευρώπη, δεν φαίνεται να τους πολύ απασχολεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα για μένα το κορυφαίο ζήτημα είναι να αναδειχθεί ως μείζον ευρωπαϊκό, διεθνές και παγκόσμιο πρόβλημα το ζήτημα του μεταναστευτικού, και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και προτάσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Πάμε στην οικονομία τώρα, που γίνεται πολλής λόγος, φόρους ποιος έβαλε, ποιος έβγαλε, αυτό ακούμε τώρα που εκεί σηκώθηκαν και οι τόνοι. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, κύριε Υπουργέ, την επόμενη μέρα, δηλαδή 26 του Ιούνιου, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την οικονομική κρίση, δηλαδή τι θα γίνει, ας πούμε, με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, παράδειγμα, τι θα γίνει με τη μείωση ΦΠΑ που ζητάνε, τα τρόφιμα έχουν πάρει την ανιούσα, τι κάνουμε, ποια είναι η πρόταση, πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Προσέξτε, όσο εξελίσσεται η προεκλογική περίοδο, η δεύτερη μάλλον προεκλογική περίοδος, τόσο εντείνεται ο συναγωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα επιβάλλει περισσότερους φόρους. Και προσέξτε να δείτε σε ποια χρονική περίοδο γίνεται αυτό. Όταν την προηγούμενη τετραετία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει πάνω από 50 φόρους και εισφορές. Άρα ουσιαστικά αποκαλύπτεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα κρυφό σχέδιο για επιβολή νέας φορολογίας ή επαναφορά νέων φορολογικών επιβαρύσεων. Εμείς τι καταφέραμε την τελευταία τετραετία? Εμείς καταφέραμε και μειώσαμε σημαντικά τους φόρους. Άλλωστε υπήρχε και κεντρική κατεύθυνση, δέσμευση βάσει των εξαγγελιών μας το 2019, και θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική της μειώσεως φόρων και εισφορών, διότι με αυτό τον τρόπο τονώνεται και η επιχειρηματικότητα και η αγορά και τα νοικοκυριά, και για παράδειγμα είδατε ότι μεσούσες μια πολύ δύσκολη πραγματικά συγκυρίας, εμείς που κατά τα άλλα είμαστε οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι, που επιβάλαμε φορολογία 90% στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας και εισπράξαμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, και με αυτόν τον τρόπο ενισχύσαμε και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όπως επίσης εμείς ήμασταν να πει φορολογήσαμε και τα δύο δηληστήρια, και εξ αυτού από τα συγκεκριμένα έσοδα της συγκεκριμένης φορολογίας ενισχύσαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μέσω του Market Pass. Επομένως, η πολιτική που θα ακολουθήσουμε και για την επόμενη τετραετία είναι μια συνολική πολιτική μειώσεως φόρων και εισφορών. Από την άλλη, άμεσων φόρων και προσέξτε, αναφέρατε, προσέξτε, η Ευρώπη λέει, παιδιά, κομμένα αυτά. Αναφέρατε για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Το εφάρμοσε η Ισπανία και τελικά παραδείχτηκε μια παταγώδης αποτυχία, αφού πρώτον δεν διασφαλίζεται ότι θα περάσει αυτή η μείωση στον καταναλωτή, και από την άλλη είδατε για παράδειγμα ότι έχουμε μια σημαντική απώλεια στα έσοδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα και τον ΠΑΣΟΚ λέει για να μειωθεί και το ειδικό φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Οι δύο αυτοί φόροι είναι 3,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να μας λέει προφανώς από πού θα βρεθούν τα επιπλέον έσοδα. Άρα αυτή η ασάφεια, ξέρετε, είναι αυτό που δημιουργεί ακριβώς και τη σύγχυση στον κόσμο, διότι ο πολίτης έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα. Μπορεί να υποσχόμαστε για παράδειγμα ότι θα μειώσουμε ειδικό φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ή να προχωρήσουμε σε μια σειρά από αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, χωρίς όμως από την άλλη να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα που ουσιαστικά να σταθμίζει από πού τελικά θα έχουμε τα επιπλέον έσοδα. Μήπως όμως και η τιμολογιακή πολιτική, η οποία ακολουθήθηκε από τις εταιρείες διήλυσης, σχετικά, ας πούμε, σαν παράδειγμα αναφέρω την Κύπρο, που η διαφορά του ίδιου υλικού προϊόντος
φεύγονται για Κύπρο με όλη αυτή τη μεταφορά να είναι σε ένα αλφα ποσό της τάξης περίπου στο 1,5 ευρώ στην Αντλία και βλέπαμε το ίδιο ακριβώς υλικό εντός της Ελλάδος να ξεπερνάει τα 2 ευρώ και να κοντεύει κάποια στιγμή και τα 2,5. Μήπως εκεί πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος κυβερνητικός πια στο επίπεδο διελιστηρίων πέρα της φορολόγησης? Εντάξει, εγώ νομίζω θα επικεντρώσω κυρίως στο θέμα της επιβολής φόρων και στα καύσιμα. Είναι ένα σημαντικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Από την άλλη όμως, επειδή αναφέρατε φόρους συνεχώς, εγώ να αναφέρω μια σειρά από φόρους που είτε καταργήθηκαν είτε μειώθηκαν σημαντικά, όπως είναι ο έμφυα, όπως είναι η κατάργηση ειδικής φοράς αλληλεγγύης, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως είναι η αύξηση των συντάξεων, αύξηση του κατώτατου μισθού. Άρα εδώ βλέπετε ότι προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία πάνω σε αυτό το δύσκολο πραγματικά πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίσαμε, κυρίως λόγω της πληθωριστικής πίεσης, λόγω της αύξησης των και όχι μόνο των επιτοκίων και αύξηση των τιμών ενέργειας. Όμως εμείς ήμασταν αυτοί που πρώτοι σε επίπεδο Ευρώπης υιοθετήσαμε τα μέτρα για την φορολόγηση των εταιριών παραγωγής ενέργεια και είχαμε ένα σημαντικό έσοδο από αυτή τη διαδικασία. Τώρα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον με την νότα η οποία έχει βγει από την Κομισιόν πια και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύνολο, ότι θα πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις επιχορηγήσεις σχετικά με την ενέργεια στο σύνολο της Ευρώπης. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τώρα την κατάσταση και η Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα? Προσέξτε, εμείς έχουμε καταθέσει ένα κοστολογημένο, συγκεκριμένο, ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο έχει κατατεθεί στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου, άρα έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο. Έχουμε αναφέρει προεκλογικά τους 4 πυλώνες των κυβερνητικών μας πρωτοβουλειών που συνοψίζονται σε αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στη διάρκεια της τετραετίας κατά 25%, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, στο πλήρως ψηφιοποιημένο κράτος για βελτίωση της παροχής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και βέβαια σημαντικά κίνητρα για τους νέους ανθρώπους για να μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη με άτοκα δάνεια, προνομιακούς όρους και βέβαια συνεχή επένδυση στην άμυνα και στην ασφάλεια της χώρας. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία, και αυτό αποτυπώθηκε και στις εκλογές, οι πολίτες ουσιαστικά τι μας είπαν: συνεχίστε τη σκληρή δουλειά, συνεχίστε να ενεργείτε με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο και βέβαια συνεχίστε ακόμα πιο βαθιές τομές, γιατί πρέπει να γίνουν τομές. Υπάρχουν αδυναμίες τις οποίες τις έχουμε αναγνωρίσει, για παράδειγμα στα θέματα υγείας, και ο Πρωθυπουργός κατά την τελευταία του επίσκεψη στο Λασίδη νομίζω ήταν από τους τομείς, νομίζω ήταν από τους βασικούς, αν θέλετε, από τα κύρια σημεία της παρεμβάσης του Πρωθυπουργού κατά την τελευταία του επίσκεψη στο Λασίδη. Όμως παρόλα αυτά, μιας και πάμε εκεί τώρα στην υγεία, παρόλα αυτά μάθαμε ότι το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε κανένα ακτινολογικό, δεν δούλευε πουθενά, ούτε Σιτία, ούτε Ιεράπετρα, ούτε Αγιο Νικόλαο, με αποτέλεσμα να πρέπει ο κόσμος να πάει σε Ηράκλειο κλπ. Αυτά βλέπει τώρα ο κόσμος και λέει πότε θα, εντάξει δεν κλείνει, αλλά... Κοιτάξτε, προσέξτε, θα σας πω, και εγώ είχα αναγνωρίσει και έχω αναγνωρήσει διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος υγείας και πρώτοι εμείς είπαμε ότι στην επόμενη κυβερνητική περίοδο, αλλά αυτό είναι και ένα στοίχημα κυβερνητικό, είναι η συνολική αναβάθμιση. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει συγκεκριμένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση συνολικά των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων και βέβαια των νοσοκομείων του Λασιθίου, με νέες προσλήψεις σε νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό, σε επενδύσεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά αυτό αποτελεί μία από τις κορυφαίες, επαναλαμβάνω, κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Υπάρχει πλάνο, λοιπόν θα το δούμε
με στην επόμενη τετραετία. Εντάξει, ναι, γιατί δεν είναι μόνο το κτίριο, κύριε Υπουργέ, είναι βασικά το. Μα σας είπα, νομίζω σας ανέφερα και για 10.000 διορισμούς υγειονομικών και νοσηλευτικού προσωπικού. Τους γιατρούς ειδικά, το νοσηλευτικό προσωπικό ενδεχομένως να. Είπαμε ότι υπάρχουν, είχαμε πει ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες ναι, εμφανίζονται σημαντικό πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα. Και με τους ιδιώτες να μπορούν να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία, να εργαστούν εκεί, για να καλυφθούν ενδεχομένως και κάποια. Κοιτάξτε, σε ένα απομακρυσμένο περιφερειακό νοσοκομείο, έτσι, εδώ η Ελλάδα έχει μια πολύ δύσκολη γεωγραφία και να ξέρετε ότι αντιμετώπισα κι εγώ ως υπουργός και νησιωτικής πολιτικής. Άρα εδώ χρειάζεται ένας ειδικός σχεδιασμός και μετά το περιστατικό αυτό που βιώσαμε πρόσφατα στην ΚΟ, χρειάζεται ένα καινούριο σύστημα αεροδιακομιδών, χρειάζεται επένδυση σε κινητές μονάδες υγείας, προφανώς χρειάζεται μεταρρύθμιση στο χώρο του ΕΚΑΒ και νέες προσλήψεις όσον αφορά τους διασώστες, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα που θα απαντηθούν την επόμενη κυβερνητική περίοδο και επαναλαμβάνω ότι είναι στις κορυφές μας προτεραιότητες. Γιατί είναι και θέμα κινήτρων, όπως συζητούσαμε και πριν, ότι αν δεν υπάρχουν τα κίνητρα και η εμπλοκή ακόμα και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε αυτά τα κίνητρα, όσον αφορά τη στέγαση, όσον αφορά τη διαμονή των γιατρών οι οποίοι καλούνται, να μπορέσουν να έχουν το κίνητρο να έρθουν. Γιατί οι διαγωνισμοί γίνονται. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα τώρα, τα κίνητρα. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να του έχει εξασφαλίσει σπίτι, ας πούμε. Ειλικρινά. Δυνατότητα διαμονή, γιατί πάρα πολλοί. Να βρει σπίτι, αλλά. Πολλά νησιά αντιμετωπίζουν το εξή πρόβλημα. Το χειμώνα έχουν να μείνουν. Έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν και ουσιαστικά δεν. Αναδεικνύεται ένα πολύ σοβαρό πάντως πρόβλημα που δεν το έχουν μόνο οι υγειονομικοί μας ή τα στελέχη το νοσοκομείο μας, το έχουν και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και οι εκπαιδευτικοί μας, ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα που νομίζω συνολικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά αυτό το στεγαστικό ζήτημα, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, είναι ένα από τα κορυφαία προβλήματα. Λοιπόν, ακούτε κύριε Υπουργέ, έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Οι περισσότεροι αυτό που μας ρωτάνε, να σας το θέσουμε, είναι το θέμα του μακρύ γυαλού. Ακριβώς. Είναι άπειρα τα μηνύματα που έρχονται. Τι θα γίνει με την επανίδρυση? Να σας πω ότι πρόσφατα είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Βορύδη εδώ, τον Υπουργείο, όπως μας άφησε ένα παραθυράκι ότι έχει γίνει μια πρόταση στον Πρωθυπουργό τα ξαναδούμε αυτά, μιας και ο Καλλικράτης σε συνέχεια των 12 Δήμων οι οποίοι επανιδρύθηκαν, υπάρχουν άλλοι 6 οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεκδικούν μια ανάλογη κατάσταση να επαναειδηθούν. Να, οπότε εκεί τώρα τι λέμε στους φίλους του Μακρυγιαλότης, μας έχουν στείλει τουλάχιστον 10 μηνύματα γι' αυτό. Ακούγεστε πολύ στο Μακρυγιαλό μάλλον. Κοιτάξτε, για μένα το ζήτημα το έχουμε απαντήσει και προεκλογικά και επειδή το έχουμε βιώσει, για μένα το ζήτημα είναι να μπορέσουμε μέσα από συνεργασίες αλλά και συγκεκριμένες και ράσεις συγκεκριμένων πρωτοβουλειών και στρατηγικών στόχων να αναβαθμίσουμε και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Μακρυγιαλού. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό έργο του βιολογικού καθαρισμού. Έχουν εξασφαλιστεί 2 εκατομμύρια περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης για αναβάθμιση των λιπενημικών οικοδομών που θα ενισχύσουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το θαλάσσιο τουρισμό της ευρύτερης περιοχής του Μακρυγιαλού. Έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας παρεμβάσεις όσον αφορά την διασφάλιση και εξασφάλιση σημαντικών έργων στον τομέα ίδρευσης του απαραίτητου νερού. Έχουμε χρηματοδοτήσει επίσης μελέτες οποίες μπορούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την διασφάλιση επαρκούς επάρκειας το νερό, διότι αυτή τη στιγμή για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα που πλέον δρομολογείται
σε επίπεδο ειδικά Ιεράπετρας, με τα μεγάλα εγκυβελτικά έργα, αλλά και τις μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει όσον αφορά τη διασφάλιση του επαρκούς επάρκειας για τον Ερωέδρες, διότι μην ξεχνάμε πέρα από τον πρωτογενή τομέα έχουμε και τον τουρισμό στην περιοχή, ο οποίος αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Άρα εν κατακλείδη για μένα το σημαντικό είναι να προωθηθούν τα πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή. Ξέρω ότι υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν και κάποια αν θέλετε καθημερινά προβλήματα που χρήζουν βελτίωσης. Οπότε δεν χρήζουν βελτίωσης στον κόσμο εδώ τώρα, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, νομίζω θα το δούμε. Θα δούμε τον Καλλικράτη γενικά, περπάτησε, δεν περπάτησε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Κοιτάξτε, για μένα το σημαντικό είναι, σας είπα, να προωθηθούν όλες αυτές οι σημαντικές. Αυτό είναι για μένα το μείζον. Αυτό δηλαδή, είτε είναι δήμος, είτε είναι τώρα, χρειάζεται διαδηματική συνεργασία για να λυθούν προβλήματα, ας πούμε, εκεί. Κοιτάξτε, όλα τα... Κοιτάξτε, Δήμου Σιτίας με Δήμου Ιεράπετρας. Προσέξτε, υπάρχουν τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων για να επιληθούν ζητήματα. Έτσι, εδώ δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ των δύο δήμων. Όχι, έτσι. Απλά, στην προηγούμενη περίπτωση αυτό το οποίο εισπράττουμε και από τα ερωτήματα των ακροατών είναι ότι αυτή η διχοτόμηση έχει φέρει σε πολλά σημεία πρόβλημα αδυναμίας κάποιων πραγμάτων τα οποία βρίσκονται και λειτουργούν υπέρ ενός κομματιού του Μακρύ Γαλλού που ανοίξει την Ιεράπετρα από την πλευρά της Σιτίας ή και γενικότερα είναι ένας τόπος ο οποίος απλά θεωρούν ότι χωρίστηκε στα δύο. Έχουν, πιστεύετε, το νομικό έρισμα έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να δείτε κάπως διαφορετικά? Και από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, από το νερό, ότι και από τη συνεργασία των δύο δήμων, δημάρχων, να μου πείτε, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, εντάξει, αλλά είναι επιτακτική η ανάγκη, καταλαβαίνω, να το ξαναδούμε αυτό το θέμα του Μακρύ Γαλλού, κύριε Υπουργέ, γιατί βάζουν και θέμα συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων σε πολλά ζητήματα. Σας είπα, για μένα το βασικό και κεντρικό είναι να προωθούν τα πολύ μεγάλα έργα. Που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Έτσι, εδώ με πάτε τώρα σε ειδικά ζητήματα, έτσι, που όντως αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης. Έτσι, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενισχυθεί εκεί που υπάρχουν ζητήματα, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο δήμων. Η πρόταση δηλαδή του κ. Βορύδη σας βρίσκει σύμφωνο σχετικά με την επαναξιολόγηση της περίπτωσης του Καλλικράτη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως η Ρόδος και άλλα σημεία, τα οποία ζητούν αυτό σαν επιστροφή στην μορφή δήμων, περιοχών οι οποίοι χωριστήκαν εξαιτίας του Καλλικράτη. Κοιτάξτε, για μένα το μείζον είναι να τρέξουμε με γρήγορους ρυθμούς την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και εκεί όπου υπάρχουν παρεμβάσεις να επιληθούν μέσω της διαδημοτικής συνεργασίας. Μάλιστα, αυτά. Οπότε λέτε όχι στην επανίδρυση, κύριε Υπουργέ. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα και στο μουσικό γυμνάσιο. Εκεί είναι έτοιμες οι μελέτες, θα προχωρήσουν, δηλαδή του χρόνου θα έχουμε μουσικό λύκειο? Προσέξτε, να δούμε τι παραλάβαμε και πώς προχώρησε. Μπορεί να ιδρύθηκε επιμερών στη ΣΥΡΙΖΑ το μουσικό γυμνάσιο, όμως λειτουργήσε επί Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ και εγώ ίδιος το μουσικό γυμνάσιο, ο οποίο από φέτος θα λειτουργήσει και η πρώτη τάξη του λυκείου. Εμείς λοιπόν διασφαλίσαμε την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης μελέτης για την ανέγερση ενός νέου πρότυπου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή του Καβουσίου, και μία από τις άμεσες προτεραιότητες μας την επόμενη περίοδο είναι εξασφάλιση της χρηματοδότησης για να προχωρήσει αυτό το πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο συνολικά για την εκπαιδευτική κοινότητα του Λασιθίου. Αναφερόμαστε στο μουσικό γυμνάσιο λύκειο Λασιθίου.
Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στο Καβούσι. Στο Καβούσι. Στο Καβούσι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την αποκέντρωση, θέλω να πω. Ουσιαστικά τονίζει την περιοχή, τονίζει τον πολιτισμό και το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται. Και εν πάση περιπτώσει ο Καβούσι είναι. Είναι ένα ανταγωνισμό πόλεων. Αυτό το ξέρουμε έτσι εδώ χρόνια. Αυτό όμως δεν. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Έτσι, πάρα πολύ καλά, με αφορμή το μουσικό σχολείο εκεί στο Καβούσι. Άρα το μουσικό σχολείο μας ενώνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα, αλλά αυτό είναι μια καλή αρχή για το όνομά μας. Και είναι υπερκομματική ανάγκη. Ακριβώς. Ακριβώς. Και νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Μάλιστα. Να πάμε λίγο. Λέει ένας φίλος εδώ για τη χρηματοδότηση στο αλληλεκτικό καταφύγιο της Γραλιγιάς. Εκεί το γνωρίζετε το θέμα. Έχουμε χρηματοδοτήσει τη μελέτη και γι' αυτό. Έχουμε χρηματοδοτήσει την μελέτη και για την Γραλιγιά. Οπότε το επόμενο βήμα είναι η διασφάλιση της χρηματοδότησης. Μάλιστα. Όταν λέω, έχουμε εννοώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας γι' αυτό. Όχι, δέχεστε και ευχαριστίες τώρα γι' αυτό το. Και όσον αφορά τώρα τα φράγματα εδώ στην περιοχή, ακούσαμε για το φράγμα λιθινών, υπάρχει κάποια προοπτική για να υπάρξει κάποιο θέμα με τις λιθίνες ή ακόμα είναι νωρίς να το συζητήσουμε? Προσέξτε να δείτε, το 2000. Επί πρώην Δήμου Μακρυγιαλού σχεδόν είχαν ολοκληρωθεί μελέτες. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και απεντάσει το συγκεκριμένο έργο από το Ταμείο Γιούνκερ με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει ποτέ το συγκεκριμένο έργο. Τώρα τι χρειάζεται για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο? Χρειάζεται μια επικαιροποίηση των μελετών για να μπορέσει και αυτό το πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο να υλοποιηθεί. Θέλω όμως να σταθώ στα δύο πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή της Ιεράπετρας και ένα τρίτο βέβαια στην περιοχή της Ιτίας, τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος των Πραμιανών αλλά και το φράγμα στον Αγίου Ιωάννη, δύο πολύ πολύ σημαντικά έργα εγκυοβελτικά, εξασφάλιση και διασφάλιση μεγάλης επάρκειας νερού και ίδρυυσης και άδρευσης. Εν πωλής η Ιεράπετρα τα επόμενα χρόνια δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα νερού και αυτό ξέρετε είναι αν θέλετε και η καρδιά της οικονομίας της Ιεράπετρας. Όμως για το φράγμα των λιθινών εν κατακλείδη θέλω να σας πω ότι χρειάζεται επικαιροποίηση. Ήταν ένα όριμο έργο για να ενταχθεί στο Ταμείο Γιούνκερ τότε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ για τους δικούς του λόγους το απένταξε. Είναι πάντως δηλαδή στις σκέψεις να επικαιροποιηθεί. Προφανώς. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Ναι, όχι. Ομολογουμένως και όλος ο κόσμος συμφωνεί σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Παρόλο που Υπουργείο Ναυτιλίας τι δουλειά έχει με τη ίδρυυση και ίδρυυση και άρδευση. Παρόλα αυτά. Χρηματοδοτήσαμε παρεμβάσεις σε όλο το νομό Λασιθίου πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω νησιωτικότητας. Αποδεδειγμένα έπεσαν πραγματικά πολλά έργα πάνω στο νησί. Μεγάλα κόστη, αυτό είναι κάτι υποδεκτό από το σύνολο πιστεύω και του πληθυσμού, το είδε να συμβαίνει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτό, σίγουρα πάντα υπάρχουν ανάγκες και γι' αυτό και αναφέρονται. Προφανώς, αλλά νομίζω αποτυπώθηκε και από το αποτέλεσμα, νομίζω οι κριτικοί, οι λασιθιώτες αναγνώρισαν ότι επιτέλους το Λασίθι αλλά και η Κρήτη βρίσκεται στον πυρήνα των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσωπικά του Πρωθυπουργού, γιατί οφείλουμε να σημειώσουμε πολλές από τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, φέρουν την προσωπική σφραγίδα του Πρωθυπουργού. Εμείς ζητάμε ακόμα μεγαλύτερη ενδυνάμωση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και στο Λασίθι, αλλά και στην Κρήτη, διότι εδώ, προσέξτε, υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εάν μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, αυξάνει και ο πύχης της αυτοδυναμίας. Επομένως, εμείς γι' αυτό ζητάμε από τους πολίτες να ενδυναμώσουν την πλειοψηφία τους προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι χρειάζομαστε μια πολύ ισχυρή, αυτοδύναμη, ασφαλή κυβέρνηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις προκλήσεις, αλλά κυρίως να υλοποιήσουμε τον κυβερνητικό μας σχεδιασμό και
να προχωρήσουμε σε τομές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ακόμα να γίνουν. Αυτό μπορούμε να δώσουμε μια εικόνα στις μεταρρυθμίσεις, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, ακούμε, ας πούμε, για το ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, κάποια άρθρα του Συντάγματος. Εδώ τώρα, όταν λέμε μεταρρυθμίσεις, ας πούμε, τι εννοούμε? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κακώς κείμενα και στη δημόσια, έτσι, στο δημόσιο βίο και στους δημοσίους υπαλλήλους, στις δημόσιες υπηρεσίες, λειτουργούν ή πολυτουργούν, υπάρχουν διάφορα θέματα. Νομίζω όλοι τα γνωρίζουμε. Ναι, έτσι, δηλαδή αναφέραμε πριν από λίγο τη μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, στο ΕΚΑΒ, με αφορμή το περιστατικό στην ΚΟ. Δηλαδή στον τομέα της υγείας ειδικά υπάρχει πολλή δουλειά να κάνουμε. Όπως προτεραιότητά μας είναι και το πλήρως ψηφιοποιημένο κράτος. Καταλαβαίνετε αυτό πόσο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα. Κύριε Υπουργέ, γιατί είναι και κάτι ευτράπελα, ας πούμε, με τον Gov.gr. Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε, ναι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα και νομίζω αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Ωραία, οπότε εδώ τώρα. Κοιτάξτε, δεν σε όλους τους τομείς. Κοιτάξτε, το Σύνταγμα, η αναθεώρηση του Συντάγματος προϋποθέτει βέβαια την επιτέλους τη συνεννόηση των κομμάτων σε θέματα, για παράδειγμα, της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστήμιων. Αυτό είναι ένας πάγιος, αν θέλετε, ένας πάγιος στόχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα γιατί δεν έχει υλοποιηθεί, κυρίως λόγω ιδεολειψιών. Ναι, μείνετε σε αυτό λίγο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι μπορεί, ας πούμε, να έρθει εδώ ένα πανεπιστήμιο και να ανοίξει μια γεωπονική σχολή στην Ιερά Πέτρα? Προσέξτε πώς το θέτω. Μπορεί να γίνει αυτό? Και γιατί το βλέπουμε με μισό μάτι αυτό? Δηλαδή, πού είναι το άσχημο? Εκτός αν, γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση είναι ότι θα μειωθεί, θα εξαθλειωθεί, τέλος πάντων, δεν είναι σωστή η έκφραση, θα απαξιωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο και θα ανέβει. Το αντίθετο θα γίνει. Ναι, πώς θα γίνει? Ίσα-ίσα, κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός. Δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα. Προσέξτε, εμείς είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού. Εμείς θέλουμε μια ισχυρή δημόσια εκπαίδευση. Έτσι, με παράλληλο, αν θέλετε, άνοιγμα στον ιδιωτική εκπαίδευση, όπως το κάνουν και όλα τα σύγχρονα ανταγωνιστικά. Δείτε τι γίνεται, για παράδειγμα, στην Κύπρο. Να. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος, έτσι, ξέρετε πόσοι Έλληνες σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, πάνω από 10.000. Να. Γιατί αυτά τα Ελληνόπουλα να μην έχουν τη δυνατότητα, θα σας το πω απλά, να σπουδάζουν στον τόπο τους. Έτσι. Και ο ανταγωνισμός, εφόσον ελέγχεται, έτσι, διότι και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα ιδιωτικά σχολεία ελέγχονται, έτσι, και αξιολογούνται, έτσι, βοηθάει τον ανταγωνισμό να βελτιωθούν και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτά ισχύουν σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Επιτέλους πρέπει να προχωρήσει και στην Ελλάδα. Σε αυτό, λοιπόν, το συγκεκριμένο τομέα, δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένη άποψη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα έχει ενδιαφέρον να μας πούν ξεκάθαρα την άποψή τους. Αλλά ισχύει στη γειτονιά μας. Γιατί να μην ισχύει και στην Ελλάδα? Αυτός ο ιδιωτικός, ιδιωτική εκπαίδευση, και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα είναι υπομορφήν με όρους και προϋποθέσεις συγκεκριμένες, έτσι ώστε να αποκλείσουμε την περίπτωση κερδοσκοπίας κάποιων οι οποίοι θα μπουν μέσα στην παιδεία? Πιστεύω ότι το έχετε εισπράξει αυτό τη σκέψη του κόσμου, το φόβο του κόσμου, σχετικά με το φόβο ότι μπορεί να μπουν μέσα στο θέμα αυτό των ιδιωτικών πανεπιστημίων άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση πέραν από την επιχειρηματικότητα. Θέτετε κάποιους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Έτσι δεν μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτα αυτό. Πρέπει να γίνεται μέσα σε εντός συγκεκριμένου πλαισίου, με συγκεκριμένους όρους. Και αυτό έχει να κάνει σχέση και με τις υποδομές και με τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς και θα γίνει με βάση συγκεκριμένα πρόσφατα, αλλά σας είπα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ιδεολειψία που υπάρχει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ προσπαθούσαμε ακόμα από την κυβέρνηση Καραμαλή να το προωθήσουμε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, και ακόμα δεν έχει γίνει. Και από την άλλη βλέπουμε γειτονικές χώρες, η μικρή Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει γίνει πυρήνας προσέλκυσης ξένων φοιτητών από ολόκληρη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω, ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι μας φοβίζει στην Ελλάδα. Έτσι, όταν τα παιδιά μας κατά δεκάδες χιλιάδες σπουδάζουν στο εξωτερικό, γιατί να μην μπορούν να σπουδάζουν στον τόπο τους?
Είναι και από το εξωτερικό. Προφανώς. Να γίνει. Ναι, ό,τι αυτός είναι και πάρα. Προσέξτε, μιλάμε για την Ελλάδα, την κοιτίδα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της ιατρικής, της ναυτιλίας, του τουρισμού. Υπάρχει καλύτερο μέρος στον κόσμο που μπορεί κανείς να σπουδάσει τα ναυτιλιακά ζητήματα? Δεν υπάρχει. Αλλά, άρα οι προοπτικές είναι μπροστά μας. Εγώ θα ήθελα έτσι, να καταλάβω και την αντίθετη άποψη, αλλά ίσως τότε ταυτόχρονα με την έναρξη του ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα να ξαναδούμε και το ποσοστό επί του ΑΕΠ πάνω στην δημόσια παιδεία, έτσι ώστε να αναβεθμιστεί ταυτόχρονα και τα δημόσια πανεπιστήμια, οι μισθοί, τα κτηριακά τους. Γιατί νομίζω το ξεκαθάρισα ότι εμείς θέλουμε ισχυρή δημόσια ναυτική εκπαίδευση με την παράλληλη όμως δυνατότητα για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Ωραία. Άρα να μην ζητήσω γεωπονική σχολή στο Λασίθι. Στην Ιερά Πέτρα. Σας είπα. Εκτός αν έρθει το Χάρβαρντ. Εκτός αν έρθει ή κάποιο άλλο. Πάντως ήδη υπάρχει συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με ξένα πανεπιστημία. Απλά υπάρχει θέμα υποχρηματοδότησης, ας πούμε, των ερευνών, των επιστημόνων κλπ. Είναι λίγα τα χρήματα που παίρνουν, γιατί έχουμε τρομερούς επιστήμονες, έτσι, με πολύ καλά μυαλά, τέλος πάντων. Ερευνητικές δυνατότητες. Και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή να Σας είπα. Νομίζω δεν αποκλείουμε τίποτα. Έτσι, τότε πρέπει να αυξηθούν, γιατί στον τομέα υγείας, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση από τα 3,5 δισεκατομμύρια στα πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Αλλά βλέπετε ότι οι ανάγκες της υγείας συνεχώς αυξάνουν. Αλλά προσέξτε να δείτε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε έξτρα έσοδα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία? Για φανταστείτε. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πλέον ειδοληπτικοί. Έτσι, η Ελλάδα, ο κόσμος αναπτύσσεται. Έτσι, η Ελλάδα πλέον βαδίζει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, είναι μέρος των αποφάσεων, και αυτό θέλω να το σημειώσω αυτό. Η Ελλάδα ακούγεται από το Κογκρέσο, τις Βρυξέλλες μέχρι την Κίνα. Είναι μέρος των αποφάσεων. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν από αυτούς που διασφάλισε σημαντικούς πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 31 δισεκατομμύρια ευρώ για την χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Προαπαιτούμενα υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, αυτό. Και τι σημαίνει αυτό, τα προαπαιτούμενα? Τι εννοείται? Ακούμε συχνά την αντιπολίτευση και λέει, ναι, αυτό είναι μνημόνιο, λέει σήμερα ο Κουτσούμπας, ας πούμε. Ο κ. Κουτσούμπας λέει ότι αυτό είναι το τέταρτο μνημόνιο. Και το είπε Για χρηματοδοτήσεις σας μίλησα. Ναι. Έτσι, για χρηματοδοτήσεις, για εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις που, αν καλείς λογαριασμό και το ΕΣΠΑ, υπερβαίνουν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχει η χώρα μας για να προωθήσει μια σειρά από πολύ μεγάλες αλλαγές σε όλο το εύρος του φάσματος, από την δημόσια διοίκηση, την υγεία, την επιχειρηματικότητα, την πράσινη μετάβαση, τον πολιτισμό, την παιδεία. Άρα σε όλα αυτά νομίζω η Ελλάδα δεν θα έχει ξανά τέτοια πολύ μεγάλη ευκαιρία, και εν πολύς οφείλεται στην πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές ερωτήσεις και διαφορετικές. Πραγματικά, αν ήξερα ότι είχε τέτοια. Να ξανακάνουμε και άλλη συνάντηση. Εννοείται, τώρα είμαστε free νομίζω, δεν έχουμε θέμα. Ωραία, λοιπόν, υπόσχομαι στους φίλους μας ότι θα τα μαζέψω, γιατί είναι πολλά και διαφορετικά. Όπως ένας φίλος τώρα που μας ρωτάει για τη χρυσή, αν υπάρχει πρόβληψη για διαπλάτηση του δρόμου Ιερά Πέτρας αεροδρόμιο Σιτίας, να αναβαθμιστεί, να πηγαίνουν δηλαδή οι Ιεραπετρίτες στο αεροδρόμιο Σιτίας, κύριε Υπουργέ, να μην πάνε από το Ηράκλειο. Γιατί αλλά και ο Πρωθυπουργός αντιμετώπισε το πρόβλημα του δρόμου. Ναι, οπότε είναι τέτοια ερωτήματα που βάζουν. Εντάξει, αυτό είναι περιφερειακό έργο, ξέρετε. Ναι. Τα έχουμε πει και τα είπαμε και προεκλογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά σε μια νέα. Ναι, μια και δεν θα έχουμε απαγορεύσεις τώρα και μπορούμε να μιλάμε όσες φορές θέλουμε. Το Υπουργείο Ναυτιλίας σας περιμένει, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, αυτό που μας περιμένει είναι καταρχάς στις 25 Ιουνίου να έχουμε μια ισχυρή
αυτοδύναμη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τα υπόλοιπα όλα. Άρα και για εσάς προσωπικά. Τα υπόλοιπα είναι θέματα για μετά τις εκλογές. Και μια ερώτηση έτσι περισσότερο ελαφρά σε αυτή την περίπτωση, αν και είναι και ακουμπάει σε πολλά πράγματα. Έχουμε πιθανότητα εκτός της παρουσίας σας. Που είναι τη πιθανή παρουσία σας στο Υπουργικό Συμβούλιο, να έχουμε και μια δεύτερη παρουσία λασιθιώτησας στο Υπουργείο. Και χωριανή σας. Αυτό είναι ερώτηση προς τον νέο Πρωθυπουργό. Βεβαίως. Λέω, μήπως πάρει το Υπουργείο Υγείας, γιατί αυτό καταλάβαμε εμείς από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού γι' αυτό. Το σημαντικό είναι. Όταν υπάρχει κυβερνητική παρουσία, νομίζω η διαφορά είναι διάκριτη. Και νομίζω αυτό οι λασιθιώτες το είδαν τα τελευταία 4 χρόνια, το εκτίμησα, γι' αυτό και μας έδωσαν αυτή την πολύ μεγάλη πλειοψηφία και στο Λασίθι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.